Αρχίλογος ο Πάριος. Τι έλεγε το 650 π.Χ. Ο Ζεφ. Πού είναι αυτό? Πάτερ Ζεφ. Δεν το έχετε? Στη σελίδα 160. Ωραία. Λοιπόν, ο Ζεφ, Πάτερ Ζεφ, αυτό που λέμε και τώρα Πάτερ ημών, έτσι. Ο Ζεφ, Πάτερ Ζεφ, σου μεν ουρανού κράτος. Σου μεν ουρανού κράτος. Σίδε έργα επί ανθρώπων οράς λεοργά και θεμιστά. Σίδε θηρίων ύβριστε και δίκη μέλη. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο απόσπασμα, θέλω να το θυμάστε. Σου μεν ουρανού κράτος. Είναι δικό σου το κράτος του ουρανού. Δηλαδή, εκεί πάνω, εσύ κρατείς, εσύ κυβερνάς. Το κράτος τι σημαίνει? Δύναμης. Το κράτος είναι η δύναμης. Ωραία, το κράτος είναι η δύναμης. Η δύναμης, λοιπόν, η εξουσία εκεί πάνω είναι δική σου στον ουρανό. Εσύ δε έργα ανθρώπων, το βλέπετε, έργα ανθρώπων. Θα πάρετε αυτό το επ, έτσι, και θα το βάλετε, μπράβο. Επί δηλαδή, θα το διορθώσετε εκεί, θα το συμπληρώσετε για να μην σας μπερδέψω τώρα. Οράς λέει. Πώς θα γίνει? Εφοράς. Μπράβο. Το πι, επειδή παίρνει δασία, εφοράς. Εφορία. Ναι. Λοιπόν, από ψηλά βλέπεις τα πάντα, έχεις καλύτερη θέα, έτσι. Λοιπόν, κοιτάς από ψηλά τα έργα των ανθρώπων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε δίκαια και σε άδικα, έτσι. Και τους δικαίους κοιτάς και τους αδίκους. Λεοργός είναι ο άδικος. Ο λεοργός. Λεοργός είναι το έργον του... Επίθετο. Ναι. Λεοργά. Ο λεός... Ναι. Του λεό. Ναι. Ο λεός του λεό. Ωραία. Και το έργον. Εδώ θέλει να πει... Πάμας. Ότι τα έργα των ανθρώπων είναι άδικα. Όσο και να προσπαθούν, οι άνθρωποι διαπράττουν αδικίες. Γι' αυτό λέει, όταν... Ο λαός είναι ο άδικος. Ο λαός είναι ο λαός. Ο λαός. Απλά είναι στην Αττική. Στην Αττική διάλεκτο το συνηθίζουν έτσι. Όπως λέμε τώρα, τι λέμε? Λεοφορείων, έτσι. Ο λαός του λαό είναι ο λαός. Και είναι από πέτρα φτιαγμένος. Αυτό. Ο λάς. Ο λάς. Του λαός. Έτσι, γιατί πέταγαν πέτρες, εν πάση περιπτώσει, ο Δευκαλίων και η Πύρα. Και επειδή αυτός ο τόπος είναι φωτεινός, σελ είναι το ελ με δασία, έτσι. Ελ και λας, μας κάνει ελάς. Φωτεινή γη, φωτεινή στεριά, φωτεινή γη, ναι. Λοιπόν, ο λας είναι ποιος? Η πέτρα. Ο λας είναι η πέτρα, ο λίθος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η γη, η στεριά, η στερεή. Αυτή η φωτεινή γη λέγεται ελάς. Λεοργός είναι το έργο του ανθρώπου σε αντίθεση με το έργο του Θεού εδώ πέρα. Ο Θεός είναι δίκαιος, ό,τι και αν κάνει είναι δίκαιος, έτσι. Θεμιστός λοιπόν, θεμιστός, σε αντίθεση με το λεοργός, ο θεμιστός είναι ο δίκαιος. Γιατί? Γιατί η θεά της δικαιοσύνης είναι η Θέμης, η Τιτανής Θέμης. Η Θέμης της Θέμηδος και η Θέμης της Θέμιστος. Λοιπόν, από πού? Από το τι θυμεί η Θέμης. Έθεσε. Ακόμα και τώρα λέμε θεσπίζονται οι νόμοι, έτσι. Τι θέμε νόμους. Θεσπίζω νόμους. Η Θέμης όρισε τους νόμους, την τάξη, την... ναι, είναι η θεά της δικαιοσύνης και της τάξης. Λοιπόν, λίγο πριν κάτι που να το ξαναπώ, αυτό το πρώτο συνθετικό της Ελλάδος είναι το σελ και ελ. Ελ, ελ, φως, σελ, σελ,
Σελήνη. Α, σελήνη, η έλλη του ηλίου, με δασία μας κάνει σελ. Σελήνη, σέλας, η ακτινοβολία. Λοιπόν, ο θεμιστός είναι ο νόμιμος, ο δίκαιος, έτσι. Λεωργός ο άδικος, θεμιστός ο δίκαιος. Τα θέμιστα, τι είναι τα θέμιστα, οι χρησμοί του Θεού, δηλαδή οι λόγοι του Θεού. Οι λόγοι του Θεού είναι δίκαιοι, οι νόμοι του Θεού είναι δίκαιοι. Απορίες έχουμε εδώ. Αν δω κάπου τη λέξη λεωργός, πώς θα την πω. Άδικος. Τελείωσε. Άδικος. Γιατί δεν μπορεί, στις λεπτομέρειες θα έχω κάνει την αδικία μου. Είμαι άνθρωπος. Θα έχω υποπέσει σε σφάλμα. Έτσι. Άδικος. Άσχετα με την ετυμολογία ότι είναι έργο του λαού, αυτό το κρατάμε σαν νόημα. Και θεμιστός, δίκαιος, νόμιμος, είναι της Θέμιδος. Η Θέμης από ποιο ρήμα? Τίθιμη. Ωραία. Έθεσε τους νόμους η Θέμης. Και το τίθιμη σημαίνει ότι έθεσε τους νόμους. Τοποθετώ. Ακόμα και τώρα το χρησιμοποιούμε. Θεσμή λέμε. Ο θεσμός είναι από το τίθιμη. Τίθεμε. Λοιπόν, ο Ζεφ, πάτερ Ζεφ. Δικό σου είναι το κράτος, η εξουσία του ουρανού. Εσύ κοιτάς από ψηλά τα έργα των ανθρώπων και τα αδικά και τα δίκαια. Και όχι μόνο αυτό, σύ, αυτό το σύ θα το κολλήσετε με το μέλι. Μέλι μη, μέλι σύ. Δηλαδή τι, με νοιάζει εμένα, το ξέρουμε, μέλι μη. Η κυρία δεν με μέλι. Με νοιάζει εμένα, σε νοιάζει εσένα λέει εδώ πέρα, σε νοιάζει. Η ύβρις και η δίκη ακόμα και των θηρίων. Δεν κοιτάς μόνο τους ανθρώπους, και τα θηρία κοιτάς. Και τα θηρία είναι δίκαια. Κοιτάς τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα σπάραγμα, γιατί δεν έχουν σωθεί τα ποίηματα του αρχιλόγου του Παρίου, δεν ξέρω τι έλεγε παρακάτω. Εδώ σταματάει, έτσι απότομα. Εσένα σε νοιάζουν και τα έργα των θηρίων ακόμα. Μέλι σι. Το ξέρουμε το μέλλον. Τι σημαίνει μέλλον? Με νοιάζει. Με νοιάζει, με νοιάζει, φροντίζω για κάτι. Με νοιάζει. Ποιος νοιάζεται πολύ? Σύμβολο τέλος πάντων φροντίδας. Ποιο είναι το πιο φροντιστικό ζώο στον κόσμο? Μην ψάξετε να βρείτε εκατομμύρια ζώα, αλλά αν ξεκινάει με μέλι. Μέλισσα. Έτσι, μπράβο, μέλισσα. Μέλισσα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Σηκώνει κεφάλι από τη δουλειά. Φροντίζει, φροντίζει, φροντίζει. Μέλι μη. Έτσι, μέλι μη. Η μέλιτα. Το μέλι από εκεί και πέρα, εντάξει. Τι άλλο μας ένοιαζε πάρα πολύ? Το μήλον. Τι είναι το μήλον? Το πρόβατο. Ναι. Τους ένοιαζε το πρόβατο, γιατί εκεί βάσιζαν καταρχάς να τρώνε και μετά την εξουσία τους. Όποιος είχε τα περισσότερα κοπάδια. Τα μήλα. Τα μήλα. Τα ήφια μήλα. Μπράβο, τα παχιά μήλα, ναι, τα παχιά πρόβατα, τα ευστραφή μήλα, ωραία. Το μήλον είναι το πρόβατο, έτσι. Και από, επειδή το πρόβατο έχει και μαλλί, εξού και ομαλός. Ομαλός εκ του προβάτου, έτσι. Ομαλός, τα λέμε μαλλιά τώρα, έτσι. Ομαλός από το μαλλί. Λοιπόν, το μήλον σημαίνει κάθε καρπό από εκεί και πέρα. Τόσο πολύ τους ένοιαζε, τόσο πολύ φρόντιζαν γι' αυτά. Έτσι, είναι αντικείμενο φροντίδας, με ρίμνης, το μήλον, τα πρόβατα. Λοιπόν, οπότε το μέλι, μην το ξεχάσετε. Με νοιάζει. Η μέλησης. Η μέλησης δεν είναι αυτό. Η παραμέλησης. Είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε ακόμα. Παραμελημένος. Αυτά είναι μαγικά, να υπάρχουν τόσες χιλιάδες χρόνια αυτές οι λέξεις και να είναι και ολόιδιες. Και ο μαλλός. Ο μαλλός είναι το μαλλί, τα μαλλιά. Έτσι. Και από το. Από το πρόβατο, από το που συνέχεια που έχει, το... που έχει μαλλί, δεν έχει κάτι άλλο. Και η μάλλη, η μασχάλη, η υπομάλης, δεν λέμε. Και αυτή η μαλλί έχει. Επειδή ναι, και μόνο γι' αυτό το λόγο. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Ναι. Είναι ένα. Δεν έχει όλο το σημείο του ανθρώπου. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Από εκεί και μάλλη και μασχάλη, βέβαια το ίδιο πράγμα. Έχει και ένα σχή εκεί πέρα, ένα έχω. Έχω, ναι. Λοιπόν. Πάμε από εδώ, αλλά να μην το ξεχάσετε το μέλημι. Σε νοιάζει, σε νοιάζει, σε νοιάζει. Η ύβρις και η δίκη ακόμα και των θηρίων. Η ύβρις, θυμόμαστε από πού είναι. Η
Η ύβρις είναι φοβερό πράγμα. Η ύβρις της, πώς το κάνει η γενική? Ήβρεος. Έτσι, μπράβο. Η ύβρις της ύβρεος. Και σαν ποιο θα μάθω εγώ να το κλείνω, όπως η πόλης. Όπως η πόλης. Όχι η δύναμης, γιατί μπορεί να κλείνονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά η δύναμης είναι στην προπαραλίγουσα. Ενώ αυτό είναι δυσύλλαβο, σαν το πόλης. Θα ακολουθήσω την πόλη, λοιπόν, και θα πω η ύβρις της. Ήβρεος. Τι ύβρι. Με ψιλονιώτα, την. Ήβρι. Ο. Ήβρι. Ωραία. Ε. Ήβρις. Με... Τον. Ήβρεον. Τες. Ήβρις. Πόλεσιν. Ήβρεσιν. Ναι. Ακριβώς το ίδιο. Πόλεσιν. Αλλά θα ξέρω ίβρες. Την πόλη καλά. Ναι. Τες ύβρεσιν, τα ύβρις ο ύβρις. Λοιπόν, η ύβρις είναι από το σούπερ. Σούπερ το κάνω. Αυτό με δασία, έτσι. Η δασία γίνεται σίγμα και βγαίνει σούπερ. Όταν κάποιος θέλει να είναι σούπερμαν, να ξεπερνάει τα μέτρα, τα ανθρώπινα, τότε διαπράττει ύβρι. Πηδάει λίγο... πιο ψηλά από εκεί που μπορεί. Ορίστε. Τα δύο λάμδα στο μαλλό. Στο ποιο? Στο μαλλό τα δύο. Τώρα δεν ξέρω γιατί έγινε. Έκανα πιπτοήτα σε α και έγιναν και δύο λάμδα. Μετά στη μάλλη έφυγε πάλι το λάμδα. Ναι. Θα ήταν πολλά τα μαλλιά, δεν ξέρω. Για επίταση. Μερικές φορές τα διπλά γίνονται για επίταση. Ναι. Ναι, τι πράγμα, η ύβρις της ύβρεως. Υπέρ, υπέρ. Πού βοφού μετά, ύβρις. Ύπρις, ύβρις. Υπέρ, ύπρις, ύβρις. Ωραίο αυτό του αρχιλόχου, να το έχουμε στο μυαλό μας. Κοιτάει από ψηλά. Δεν μας... Ο Θεός λέει μπορεί να ξεχνάει, αλλά δεν αλυσμονά. Λοιπόν, τέρπανδρος. Απλώς να πούμε λίγο... Να πούμε. Ο Ζεφ, πάτερ Ζεφ. Σου μεν ουρανού κράτος, το κράτος του ουρανού, η εξουσία στον ουρανό είναι δική σου. Σι δε επί και οράς, άρα εφοράς, εσύ από ψηλά κοιτάζεις τα έργα των ανθρώπων και τα λεωργά και τα θεμιστά και τα άδικα και τα δίκαια. Σι δε μέλη, σε νοιάζει όμως, τε ύβρις, τε και δίκη, και η αλαζονία και η δικαιοσύνη, ακόμη και των θηρίων, των άγριων θηρίων. Την ύβρι την λέμε και ύβρι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε εμείς, από εκεί και πέρα, αλαζονία, αυθάδεια, υπερηφάνεια, κακή υπερηφάνεια. Λοιπόν, τέρπανδρος. Η λέξη ύβρις είναι σύνθετη από κάτι άλλο? Όχι, υπέρ. Η δύναμη, η κατάληξη, εντάξει, η δύναμη. Του να ξεπερνάς τα όρια, δηλαδή σε υπερβολικό βαθμό. Τέρπανδρος, δία πάντων αρχάν, πάντων αγίτορα. Σε ποια διάλεκτο γράφει ο τέρπανδρος? Πάντων αρχάν, πάντων αγίτορα. Θέλει το α, οπότε γράφει στη δωρική διάλεκτο και θα πούμε εμείς τον δία πάντων αρχήν, την αρχήν των πάντων και τον ηγήτορα, τον ηγήτορα, τον ηγέτη, έτσι, πάντων ηγήτορα. Ο Εσχύλος, Ζεύς εστίν εθύρ, Ζεύς δε γη, Ζεύς δε ουρανός, Ζεύς τα πάντα. Εντάξει, ο Εσχύλος. Λοιπόν, ο Ζεύς είναι ο εθύρ. Ποιος είναι ο εθύρ? Ο εθύρ του... Εθέρος. Ωραία. Λοιπόν, ο εθύρ του εθέρος και είναι το στρώμα της ατμόσφαιρας φυσικά, εκεί κοντά στον ήλιο, από το έθο. Τι σημαίνει έθο? Λάμπο. Καίο. Καίο. Έθο σημαίνει καίο. Καίο. Δεν λάμπει μόνο, καίει. Και είναι ο εθύρ ο οποίος και είναι κοντά στον ήλιο και καίγεται από τον ήλιο. Η αίθουσα, ο ανοιχτός χώρος δηλαδή, ναι, που είναι μετοχή βασικά και είναι ουσιαστικό, είναι αυτή που καίγεται, θερμαίνεται. Εντάξει, δεν θα πάρει και φωτιά. Θερμαίνεται από τις ακτίνες του ηλίου, έθο, καίο, ζεσταίνω, όχι λάμπο όμως, ζεσταίνω. Από τον ήλιο. Ναι, από τον ήλιο. Ο Αιθίωπας. Ο Αιθίωπς έχει όψει ηλιοκαμένη, τον έχει κάψει ο ήλιος. Αιθίωπς, ναι. Η αίθουσα, ο έθριος καιρός, λέμε, έθριος καιρός. Το καίο, θερμαίνω, καίο. Καίο, θερμαίνω, ναι, βεβαίως, άμα καθίσουμε πολύ θα μας κάψει. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος. Τι σημαίνει αυτό? Θα έχει ηλιακάδα. Θα είναι ο ήλιος ψηλά και θα καίει.
Όχι λάμπο όμως σκέτο. Ναι. Λοιπόν, ο Ζεύς στην ο Εθύρ. Ο Ζεύς είναι η γη. Ο Ζεύς είναι ο ουρανός. Ο Ζεύς είναι τα πάντα, να μην σας τα πολυλογώ. Ζεύς, ως της ποτέ εστίν. Ο Ζεύς όποιος κι αν είναι. Αυτό το ποτέ σημαίνει κάποτε, αλλά εδώ σε αυτή την έκφραση, όποιος τέλος πάντων είναι ο Ζεύς. Ο Ζεύς, ως της ο Ζεύς, ουγαρίδα, πλην λόγου κλείων. Αυτό από τον Ευρυπίδη, έτσι, από ένα απόσπασμα από τη Μελανίπη, το βλέπουμε. Ναι. Τι λέει ο Ευρυπίδης εδώ, ο Ζεύς. Όποιος είναι ο Ζεύς, ουγαρ είδα. Τι θα πει ουγαρ είδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πλην λόγω κλείων εγώ. Πλην λόγω κλείων, δηλαδή, με δικά μας λόγια, κλείω τι σημαίνει. Καλό. Κλείω σημαίνει ακούω. Ακούω. Ακούω, καταλαβαίνω. Πλην λόγω κλείων. Ουκ είδα ως της Ζεύς εστί, αλλά πλην λόγω κλείων, εκτός από ό,τι έχω ακουστά. Εκτός από ό,τι έχω ακουστά, ό,τι μου είπαν, αυτό ξέρω. Εγώ ουκ είδα και το είδα, έχει ένα όμικρον μπροστά, ένα όμικρον που δηλώνει ορά όρο, όραση, αλλά τι όραση, το τρίτο μάτι. Δεν είναι με τα μάτια τα ανθρώπινα, εν είδα ότι ουδέν είδα, δηλαδή πρέπει να το συλλάβεις νοερά, τη γνώση, τη νοερή γνώση. Δεν το ξέρω, λέει. Εγώ με τα μάτια μου τι να σας πω. Ή με το τρίτο μάτι δεν το είδα το Θεό. Δεν ξέρω, εκτός από αυτά που με το λόγο, από τα λόγια μάλλον, του ενός και του άλλου, έχω ακούσει. Κλείον. Ως της ποτέ είσαι, λέει και στις Τροάδες πάλι ο Ευρυπίδης, τι, όποιος τέλος πάντων είσαι εσύ. Ο Θεέ, ξέρω εγώ κάτι εννοείται εκεί πέρα, ο Ζεύ, ως της ποτέ είσαι. Όποιος τέλος πάντων είσαι εσύ. Ο Πλάτων τι μας λέει, θέλουμε να βρούμε λέει το Θεό, θέλουμε να τον δούμε τον Θεό, τι θα κάνουμε στον Τίμεο. Τον μένουν ποιητήν και πατέρα του παντός, το παν ίσον σύμπαν, έτσι για τον Πλάτωνα, του σύμπαντος. Τον ποιητήν και τον πατέρα του σύμπαντος ευρύν. Είναι δυνατόν να τον βρεις, συμπληρώστε τα κενά γιατί τώρα είναι δύο γραμμές, είναι δυνατόν να τον βρει κανείς, πού, εις το έργον. Εις πάντας αδύνατον λέγειν όμως, μα και να τον βρεις εις το έργον, στους άλλους δεν μπορείς να το πεις. Έτσι, εις πάντας αδύνατον εστί λέγειν και μετά δεν θα τον περιγράψεις. Αυτό που θα δεις, αυτό που θα καταλάβεις, θα είναι μόνο για σένα. Από εκεί και πέρα ελάτε να σας πω, είδα το Θεό. Να σας τον περιγράψω, δεν γίνεται. Λοιπόν, στο έργο λοιπόν τι σημαίνει αυτό, κοιτάμε γύρω μας και ο Θεός είναι παντού, αυτό που μας έλεγε πριν. Ο άνθρωπος τίνει εις το ομοιούσθε Θεό. Αυτή η φράση ομοιούσθε Θεό υπάρχει στην πολιτεία του Πλάτωνος. Ο Πίνδαρος τι έλεγε, τι είναι ο Θεός, οτιδήποτε το παν. Εντάξει, ό,τι το παν. Ο Κλεάνθης, ουδέ τι γίγνεται επίχθονη, σου δίχα. Είδαμε πριν το τρίχα, έτσι, το τριχός, το είδαμε. Τώρα το δίχα είναι το επίρρημα του δύο. Ναι. Το επίρρημα του αριθμητικού 2. Λοιπόν, εύκολη είναι η φράση. Ουδε τι γίγνεται επί χθονή, σου δίχα. Και εννοεί βέβαια ότι προσεύχεται κάποιος και λέει Θεέ μου, ουδε τι γίγνεται επί χθονή, σου δίχα. Χωρίς εσένα. Δίχως εσένα, δίχως εσένα, ουδε τι γίγνεται επί χθονή. Αυτό τι σημαίνει, τίποτα δεν γίνεται, που επί χθονή. Επιχθώνει, έτσι. Πάνω στη γη δεν γίνεται τίποτα δίχως εσένα.